μέτρους μας, διότι εδώ ναι. η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει μέτρα. Όσον αφορά τώρα αν υπάρχουν στο επίπεδο του αμυντικού τομέα άλλα εργαλεία, θα σας πω και βέβαια υπάρχουν. Γιατί το 18 δεν εφαρμόστηκαν από τη χώρα μας αντίστοιχα μέτρα αμυντικού και ειρηνικού τύπου, αλλά με την απαιτούμενη συνεργασία των δυνάμεων της χώρας μας, που ξέρουν αυτοί πολύ καλύτερα από εμάς πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και αποτράπηκαν έρευνες τότε του Μπαρμπαρός. Ναι. Άρα σας λέω ότι όλα αυτά υπάρχουν και μπορούν με ειρηνικό τρόπο, με την ισχύ που έχει η χώρα μας, να αποδειχθούν ότι εφαρμόζονται. Ωραία, κατανοητό. Όμως, δεν μπορώ να κατανοήσω όμως πώς ο Πρωθυπουργός βγαίνει με ένα διάγγελμα και λέει ότι θα απαντήσουμε στις προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα ζητάει, παραδείγματος χάρη, να γίνει άμεσα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις. Όχι, για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας μιλήσουμε λοιπόν ξεκάθαρα. Και θεωρούμε ότι εδώ έχει μια ευθύνη η κυβέρνηση. Λοιπόν, ότι έχει Φάμελ, υποτιμήσει αν θέλετε, αυτή τελεία, την απέτηση των μέτρων. Γι' αυτό και ακριβώς μας πρέπει να λέμε: φτάνουν οι δηλώσεις, ας προβούμε σε έργα. Και προς την Ευρώπη λοιπόν, να προβούμε. Επειδή το θέσατε και το βάλατε και εύστοχα, το θέμα των πιθανών κυρώσεων. Να ρωτήσω τον κύριο Πλεύρη καταρχήν, αν είστε ικανοποιημένος από τη στάση των συμμάχων μας, των Ευρωπαίων συμμάχων μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από δηλώσεις υποστηρικτικές έχουμε χορτάσει. Και τώρα πια, ειδικά όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, βλέπετε ότι έχουν πληθαίνουν και οι φωνές αυτών που ζητούν μέτρα και κυρώσεις. Κυρώσεις πολύ συγκεκριμένες όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν προφανώς τα αυτονόητα θα πρέπει να συμφωνούμε. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Φάμελ, ότι πλέον έχουμε μια σοβαρή και ποιοτική και επιχειρησιακή αναβάθμιση από την τουρκική πλευρά. Υπό ποια έννοια? Ότι ακριβώς μετά και από την υπογραφή, την εν μέρη οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, αυτομάτως υπήρξε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Θεωρώ όμως ότι είναι λανθασμένη η κριτική που έχει να κάνει ότι η ελληνική κυβέρνηση μένει στα λόγια και οι διπλωματικές ενέργειες έχουν οδηγήσει σε σαφείς καταδίκες από συμμάχους και από άλλες χώρες. Και η επαφή η οποία υπήρξε με τον Μακρόν θεωρώ ότι δεν μένει απλώς σε ένα επίπεδο δηλώσεων, αλλά ουσιαστικά δίνει ένα σαφές μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με την τουρκική προκλητικότητα και τις τουρκικές ενέργειες που θέλουν να αμφισβητήσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Από εκεί και πέρα σίγουρα περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικώς με το θέμα των κυρώσεων και πιο μια χάρα. Παράγοντα, και, μια σημαντική εξέλιξη θεωρώ ότι θα είναι και η αυριανή σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πρόσημο στην κατάληξή του. Κρίσιμη είναι σίγουρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα βγάλει. Απλά κάτι τελευταίο από τον κύριο Φάμελο. Αυτά σου διαφορά στο εξωτερικό. Εδώ στο εσωτερικό, εσείς κύριε Φάμελε, επιμένετε στην αναγκαιότητα να υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Μα είναι προφανές. Δεν μπορεί να είναι σε κατάσταση επιφυλακής οι ένοπλες δυνάμεις και ακόμα να σφυρίζουμε αδιάφορα. Έπρεπε να έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και για να ενημερωθούν. Ξέρετε ότι πρέπει σε ένα επίπεδο να κρατιέται η εμπιστευτικότητα της πληροφόρησης, αλλά να υπάρχει και ένα συνολικό συνολικός πολιτικός. Και επίσης πιστεύουμε ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης να βάλει το θέμα σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κακώς δεν το έβαλε και την προηγούμενη φορά που συζητάγανε για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έστω αν θέλετε αναμενόμενο ζήτημα το οποίο πρέπει να μπει από τη μεριά των ελληνικών αναγκών και δικαιωμάτων. Έχει μείνει πίσω η χώρα μας στα ζητήματα αυτά και εγώ κύριε Πλεύρη θα σας το πω ξεκάθαρα. Εδώ και ένα χρόνο η ελληνική εξωτερική πολιτική, πέρα από μια συνεννοησία που υπάρχει μεταξύ Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών, έχει σοβαρά προβλήματα πράγματι κατευνασμού και επιχωρητικότητας και για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και για τα θέματα στις Καστανιές και για τα θέματα τα οποία είχαμε με την υπερπτήση στον Εύρο και για το όρο κρέη το οποίο παρασύρθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και για την Αγία Σοφιά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται και να λειτουργούμε αποσπασματικά. Εμείς δεν διαφωνούμε και με τον κύριο Μακρόν να συνεργαστούμε και με το Ισραήλ να συνεργαστούμε και με την Κύπρο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως δεν είναι περίεργο το ότι υπήρξαν συναντήσεις στο Βερολίνο κρυφές που δεν ξέρουμε τι συζητήθηκαν μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της τουρκικής πλευράς και τώρα έρχονται και δημιουργούν όλα αυτά έναν παφλασμό αρνητικό, αν θέλετε, που μας δημιουργεί θέματα και ερωτήματα αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Διαφωνούμε με τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι προκλήσεις. Δεν είναι πλέον προκλήσεις αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας. Είναι παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και στην παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων χρειάζεται παρέμβαση κεντρική της Ευρώπης, όχι μόνο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, Συμβούλιο Κορυφής, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στην Ελλάδα, κυρώσεις,
αποτροπή των παράνομων ερευνών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι για τέταρτη μέρα το Ρουκρέις θα μπει και θα έχει καλώδια στη ελληνική υφαλοκρηπίδα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Καταθέτουμε την πρόταση αυτή για να αναβαθμιστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Δεν μπορούμε να είμαστε πίσω τις απαιτήσεις. Αυτό βάζω. Ωραία. Μια τελευταία κουβέντα τον κύριο Πλεύρη. Μια κουβέντα, ακούστε, για να καμία υποχωρητικότητα δεν υπάρχει. Το δείξαμε από τον Εύρο με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Όπου υπήρχαν κυρώσεις στον Εύρο, κύριε Πλεύρη. Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Εύρο. Πήγε η κυρία Φοντερ Λάιεν πάνω. Τι κερδίσαμε κύριε από τον Πάμελε, Εύρο. Εμείς δεν πρέπει να κερδίσουμε στα χώρα κάτι. Τη συμπάθειά του. Μισό λεπτό, δεν σας διέκοψα. Αναφερθήκατε σε μια σειρά που υποτιθέμε είναι στις υποχωρήσεις. Εγώ έρχομαι και σας λέω ότι στον Εύρο είδαμε ότι δεν υπήρξε καμία υποχωρητικότητα. Δεν υπήρξε καμία υποχωρητικότητα στο θέμα των ροών των μεταναστευτικών, όπου αντιθέτως εγκαλούμαστε ότι είμαστε πολύ πιο ξεκάθαροι στη φύλαξη των συνόρων. Να σας θυμίσω ότι στον Εύρο υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες σε ελληνική γη και έγινε διάβημα τον κύριο Δέντια. Να σας θυμίσω ότι στον Εύρο επιχειρήθηκε να περάσει δεκάδες χιλιάδες κόσμος και δεν κατάφερα να περάσει κανένας. Να σας θυμίσω ότι οι ροές έχουν περιοριστεί και σίγουρα μια τέτοια διαχείριση πέρα από τις κυρώσεις που δεν τις επιβάλλουμε εμείς. Εμείς τις ζητάμε και έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Ούτε έρευνες γίνεται, μην πέφτουμε στην τουρκική προκλητικότητα. Είναι μέσα και μπαίνει στην ελληνική φαλοκρηπίδα το τουρκικό. Έρευνες δεν γίνονται, έρευνες δεν θα γίνονται. Κύριε Πλεύρη, αυτό σας ανησυχεί εσάς. Κύριε Πάμελε, πριν φτάσουμε. Ο κύριος Συρίγος είπε ότι έτσι κατοχυρώνει ρόλο ο κύριος Ερντογάν στην Ελληνική Μεσόγειο. Ο κύριος Συρίγος, ο συνάδελφός σας. Το έχει πει αυτό. Δεν σας ανησυχεί το ότι πηγαίνω έρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κύριε Πάμελε, μας ανησυχεί προφανώς και δεν είναι πρόκληση αυτό, είναι παραβίαση δικαιώματος. Πριν φτάσουμε. Τι κάνετε γι' αυτό. Αναρωτιέται ο ελληνικός λαός τι κάνετε γι' αυτό. Ακούστε, κύριε Πάμελε, σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Τι αναρωτιέται ο ελληνικός λαός. Μέσα στις τέσσερις μέρες έχουμε πάρει δήλωση από όλες τις χώρες, συναντιέται με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πηγαίνει στο Ισραήλ και έχει αύριο συνάντηση οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Και παράλληλα σε όλο αυτό το πλαίσιο λέμε ότι είμαστε έτοιμοι και για κύριε την Ρουγκρέις. Αντίδραση. Η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σταμάτησε. Κύριε αυτό είναι τον ελληνικό λαό. Κύριε Πάμελε, σας είπαν. Να πάρουμε μέτρα, συμφωνούμε μαζί σας. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, κύριε Πλεύρη. Παραβαθμίσουμε και εμείς την εξωτερική πιο αποτελεσματική. Σε αυτό θέλω να συμφωνήσουμε. Πριν φτάσουμε στην επόμενη κίνηση, που η επόμενη κίνηση κλιμάκωσης είναι θερμό επεισόδιο, προφανώς εξαντλούμε τη διπλωματική οδό. Εκεί φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι. Αλλά άμα χρειαστεί, το 2018, για το επόμενο βήμα. Το 2018 δεν είχαμε θερμό επεισόδιο, αλλά αποτράπηκαν οι έρευνες. Ναι, θα δείτε όπως αποτρέπονται και τώρα οι έρευνες. Ωραία, δεν το βλέπουμε αυτό. Εδώ είμαστε Πλεύρη. Και θα τα. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ χαμηλή τη κυβέρνησή σα. Είναι πίσω από τις απαιτήσεις. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, κύριε Φάμελ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, τη συζήτηση. Καλημέρα.